Γεια σου, σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε κάποιες πιέσεις στήθους είτε σε επικλινή είτε σε ίσιο επίπεδο. Την άσκηση θα τη βρεις ως dumbbell incline press, αλλά αν δεν έχεις επικλινή πάγκο, π.χ. εγώ εδώ δεν έχω έναν επικλινή πάγκο για να είμαι σε επικλινή θέση, οπότε θα δείξουμε την άσκηση την οποία μπορείς να κάνεις και στο σπίτι σε τελείως ύπτια θέση. Θα χρειαστείς δύο βαράκια, ή αν δεν έχεις βαράκια μπορείς να πάρεις δύο μπουκαλάκια νερό του 1,5 και 1,5 λίτρου και θα ξαπλώσουμε να κάνουμε πιέσεις σε ύπτια θέση. Θέλουμε τα χέρια 90 μοίρες και ενώνω πάνω τα βαράκια, ξανακατεβάζω 90 μοίρες, κάνω μια μικρή παύση και ξανενώνω πάνω. Οπότε αυτή συνεχόμενα είναι μια άσκηση πιέσεις στήθους και μπορείς να την κάνεις πολύ εύκολα, εννοείται και στο σπίτι, χωρίς καν εξοπλισμό. Ακόμα και βαράκια να μην έχεις, μπορείς να πάρεις δύο μπουκάλια 1,5 και 1,5 λίτρου. Τώρα αν έχεις επικλινή πάγκο, αντίστοιχα στο γυμναστήριο ή στο σπίτι, σκέψου να σε μια τέτοια αντίστοιχη θέση όπου θα θέλαμε να ξεκινάνε τα βαράκια από το ύψος των ώμων και να πιέζεις προς τα πάνω πάντα στο ύψος του στήθους. Δηλαδή να βλέπω τα βαράκια. Αυτό ήταν μια ύπτια θέση. Μπορείς να το κάνεις και χωρίς επικλινή θέση, μπορείς να το κάνεις και χωρίς επικλινή πάγκο. Όπως βλέπεις, απλώς θα επιβαρύνει λίγο τη μέση σου. Αν δεν έχεις επικλινή πάγκο, κάνουμε την άσκηση που δείξαμε κανονικά. 90 μοίρες, ενώνω πάνω και επαναφέρω στην αρχική θέση. Αντίστοιχα, άλλη παραλλαγή μπορεί να γίνει αλλάζοντας απλά την φορά που έχουν τα βαράκια. Οπότε, να αλλάξω φορά, μπορώ να κάνω αντίστοιχα αυτή την άσκηση. Ίσα-ίσα λυγισμένα τα χέρια, κουμπάνει αγκώνες κάτω και ενώνω πάλι στο ύψος του στήθους. Οπότε, όταν είμαι σε ύπτια θέση, πάντα θα ενώνεις στο ύψος του στήθους. Δεν θέλουμε δηλαδή να φεύγουν πολύ πίσω τα βαράκια ή πολύ μπροστά τα χέρια. Ενώνεις αργά, σταθερή κίνηση, δεν βιάζεσαι, στο ύψος του στήθους. Όσο πιο πολλά βαρύ έχεις, εννοείται, τόσο πιο δύσκολη θα είναι και η αύξηση και η δυσκολία της άσκησης. Οπότε αυτά είναι κάποιες παραλλαγές σε πιέσεις στήθους που μπορείς να κάνεις και στο γυμναστήριο και στο σπίτι, αναλόγως στο επίπεδο που έχεις και το πόσο προχωρημένος είσαι αρχάριος. Προσαρμόζεις λίγο τα βαράκια, τα κιλά που έχεις και αναλόγως και τον διαθέσιμο εξοπλισμό που έχεις στο σπίτι ή στο γυμναστήριο.